ΑΦΙΣ.KL. ΑΦΙΣ Κλαπάνια ΔΕΕ. Συνεχώς δίπλα στον αγρότη. Η ΔΕΗ, σχολιάζοντας τις καταγγελίες για διακοπή ρεύματος σε καταναλωτές με χαμηλές οφειλές, παρά την κυβερνητική οδηγία που έχει δοθεί να μην κόβεται το ρεύμα για χρέη κάτω των 1.000 ευρώ, ανέφερε πως δεν αποκλείεται να έχει γίνει λάθος, ωστόσο σε περίπτωση σφάλματος θα γίνεται άμεσα επανασύνδεση. Ειδικότερα, όπως ανέφεραν στελέχη της ΔΕΗ, οποιαδήποτε συγκεκριμένη καταγγελία γίνεται θα ερευνάται με βάση τις υπηρεσιακές διαδικασίες της υπηρεσίας και σε περίπτωση σφάλματος οι αρμόδιες υπηρεσίες της επιχείρησης θα προβαίνουν ταχύτερο δυνατό σε επανασύνδεση. Θα ήθελα να πω ότι οι διακοπές βγαίνουν από την Αθήνα χωρίς να γνωρίζουμε εμείς ποιοι και πού κόβουν. Αυτές οι διακοπές βγαίνουν πίσω στο ΔΔΕ. Από εκεί ο υπάλληλος του ΔΔΕ τις δίνει στους τεχνίτες και οι τεχνίτες προχωρούν στις διακοπές του ρεύματος, σε αυτούς φυσικά που χρωστάνε πάνω από 2 λογαριασμούς. Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι μπορεί να είναι η ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλοι, μπορούν και έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση μέσα από τις διαδικασίες τους να μας στέλνουν ηλεκτρονικά, να μας δίνουν εντολή δηλαδή ηλεκτρονικά, να εκτελούμε διακοπές σε πελάτες τους, οι οποίοι πιθανότατα δεν είναι σωστές στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Εμείς δεν γνωρίζουμε καθόλου το οικονομικό αντικείμενο, δεν έχω καμία σχέση, δεν το βλέπουμε, δεν ξέρουμε τι ποσά οφείλει ο κάθε καταναλωτής προς τον πάροχό του. Και η υποχρέωση είναι δική μας μόνο να εκτελούμε τη διακοπή την οποία μας έχουν δώσει, μας την έχουν ζητήσει οι πάροχοι. Και αυτό κάνουμε. Από τα κεντρικά δηλαδή. Αυτό γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο από τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης. Εδώ ξεκίνησαν τα κλιμάκια της. Λοιπόν, όπως έγινε σε όλη την Ελλάδα, και εδώ άρχισαν να δίνονται εντολές και γίνονται και εδώ διακοπές μέσα στο νομό Σερών. Να σημειωθεί πάντως, όπως αναφέρει η ΔΕΗ, πως η διοίκησή της βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση του μείζωνος θέματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ με την απαιτούμενη αποφασιστικότητα και κοινωνική ευαισθησία. Έχουμε αριθμό να πούμε, μπορούμε να πούμε αριθμό. Ο αριθμός των εντολών που περίπου, ας πούμε, κατά μέσο όρο εκδίδουμε, τυπώνουμε δηλαδή και δίνουμε στους αρμόδιους για να τις εκτελέσουν, είναι περίπου 60 την ημέρα. 60 την ημέρα. Ναι. Είναι μεγάλος αριθμός, έτσι. Όχι, δεν νομίζω στο σύνολο των πελατών που έχει ο νομός Ερών, που είναι 120.000 περίπου, η 60 δεν είναι μεγάλη, δεν είναι μεγάλος αριθμός. Και όλα αυτά για να μπορούν και οι πολίτες να μπαίνουν σε διακανονισμό, ούτως ώστε να εισρέψουν και χρήματα στα ταμεία της ΔΕΗ. Γιατί η ΔΕΗ δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα χωρίς να έχει χρήμα, κύριε Μανουλίδη, έτσι. Ναι, να πούμε πάλι, αυτά είναι θέματα της ΔΕΗ και θα πρέπει να απευθυνθούν όσοι έχουν πάροχο τη ΔΕΗ στη ΔΕΗ και έχουν οικονομικά προβλήματα για να κάνουν κάποιον διακανονισμό. Εγώ δεν έχω αρμοδιότητα να μιλήσω για αυτά τα θέματα καμία. Αλλά οφείλουν να το κάνουν το διακανονισμό, έτσι, να το τονίσετε κι εσείς. Η επιχείρηση του δίνει κάποια δικαιώματα. Η ΔΕΗ, από ό,τι έχω διαβάσει, τους δίνει κάποιες ευκαιρίες, θα το πω έτσι, να πάνε να διακανονίσουν το χρέος τους. Κάτι άλλο θα χωρίς να ξέρω ακριβώς, ας πούμε, με ποια διαδικασία και ποιους, ας πούμε, όρους γίνονται οι διακανονισμοί αυτοί. Αυτά είναι θέματα καθαρά της ΔΕΗ.